centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Σαββόπουλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Νατσούρη, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Δεν το ακούσαμε το lockdown τώρα. Ακούσαμε όμως ότι αύριο, και κάτι που είναι γνωστό από το μεσημέρι, ο κύριος Χαρδαλιάς αύριο στην Καστοριά θα τον υποδεχτείτε εδώ στην Αντιπεριφέρεια. Ναι, εδώ στην Αντιπεριφέρεια η ώρα μία θα μας επισκεφτεί. Το ξέραμε, έχει, από το μεσημέρι είχε επικοινωνήσει με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, όπου θα γίνει σε κλειστή έτσι αίθουσα, σε αίθουσα έτσι με περιορισμένο αριθμό ατόμων, θα γίνει η συνάντηση του κυρίου Χαρδαλιά με όλους όσους εμπλέκονται, τους αυτοδιοικητικούς, ο Περιφερειάρχης, η Δήμαρχη, θα είμαι εγώ και θα μας πει από κοντά, έτσι τον ακούσατε κιόλας. Άλλωστε, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο, αυτό έχουμε πει τις τελευταίες μέρες. Εντάξει, χτυπάει το καμπανάκι που λέμε. Είμαστε κοντά, τώρα, κύριε Σαββόπουλε, αυτό που ρωτάει όλος ο κόσμος. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα. Είμαστε κοντά ή όχι. Ναι, έρχεται εδώ πέρα, είχε πάει και στα Γιάννα πριν 4 μέρες. Είχε και εκεί έτσι η παρουσία του Περιφερειάρχη, του κύριου Καχρημάνη, είπε, ξέρω εγώ, ότι και τα Γιάννα έχουν μεγάλο αριθμό διασποράς. Είναι αυτό που λέει, ότι παλαιότερα, ας πούμε, πριν ένα μήνα, δύο μήνες, υπήρχαν έτσι κάποιοι φύλακες έτσι με επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα οποία είχαν σχέση μεταξύ τους. Τώρα, ας πούμε, αυτό που ανησυχεί είναι ότι τις τελευταίες μέρες και στην Καστοριά υπάρχει μια διασπορά έτσι κρούσματων. Δεν μπορώ να ξέρω αυτό που λένε για τον αλγόριθμο, αν ξεπερνάει το 150 ή όχι. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο κύριος Χαρδαλιάς. Ας ελπίσουμε ότι θα αποφύγουμε τουλάχιστον το lockdown. Έχετε αποφασίσει τι θα το ζητήσετε αύριο, κύριε Σαββόπουλε? Έχετε συζητήσει με τους τρεις δημάρχους πώς θα κινηθείτε, πώς θα κινηθούμε ως Καστοριά? Γιατί ένα επίπεδο 4 θα φέρει τρομακτική αναστάτωση. Ναι, θα φέρει στο λιανικό εμπόριο κυρίως και στα καταστήματα, θα φέρει μια τρομακτική έτσι αναστάτωση και θα είναι και ένα οικονομικό πλήγμα. Θέλω να πω το εξής. Βλέπετε από την αρχή της παγκόσμιας πανδημίας ότι η διαχείριση της κρίσης γίνεται από τα δύο κέντρα του ΕΟΔΗ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχουν οι ειδικοί, γι' αυτό και κατά καιρούς συνεντεύξεις έχω πει ότι εγώ ποτέ δεν είμαι ειδικός. Υπάρχουν στοιχεία που τα ξέρουν οι ειδικοί και που δεν τα ξέρουμε εμείς. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που λέει η διασπορά, δηλαδή αυτό που λέει ότι μπορεί κάποιου σε μια περιοχή να υπάρχουν 20 κρούσματα. Ναι. Τα οποία δεν περιμένουν την επόμενη εβδομάδα να δώσουν πάνω από 2-3, γιατί τα έχουν προσδιορίσει, τα έχουν βάλει κατοίκον περιορισμό και δεν τα φοβούνται. Και υπάρχει μια περιοχή που έχει 5 κρούσματα, τα οποία φοβούνται ότι τις επόμενες 7 μέρες θα δώσουν 25-30. Αυτά τα στοιχεία εγώ δεν τα έχω ως ανάλυση. Είδαμε σήμερα τον Δήμαρχο Σερών, ο οποίος τέλος πάντων με μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα είπε στους πολίτες των Σερών να είναι προσεκτικοί, γιατί εχθές είχαν 26. Όταν πριν μια εβδομάδα οι Σέρες δεν είχαν, είχαν 1-2 κτλ. Είναι κάποια έτσι δεδομένα που αλλάζουν μέρα με την πέρα, μπήκαμε στη φθινοπορεινή περίοδο, είναι κάτι το οποίο βλέπετε ότι μπορεί να αυξηθεί γεωμετρικά και θα φέρει, ξέρω εγώ, μια σειρά από προβλήματα στην τοπική κοινωνία πέρα των θεμάτων της υγείας και οικονομικά θέματα. Μάλιστα. Γι' αυτό και ξαναλέω ότι θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, όλοι μας συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, να προσέξουμε ιδιαίτερα και πάρα πολύ, μήπως και δεν πάμε στο 4 τελικά. Το αποφύγουμε και έρθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα του 2. Αυτό θα είναι το ιδανικό. Αυτό θα είναι το καλύτερο από όλα. Το καλύτερο σενάριο. Εντάξει, δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Δεν είναι το lockdown που ήταν τις προηγούμενες μέρες, αν τελικά. Αλλά άμα καταρρεύσει η οικονομική ζωή. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι τα καταστήματα του λιανικού και όλα τα καταστήματα, τα καφέ εστίας, ήταν ένα σοβαρό πλήγμα. Πέραν του θορύβου που δημιουργείται, γενικά, ας πούμε, το γνωρίζετε πολύ καλά, όταν μπαίνει σε κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης... Σε εστιάζουν πάνω σου. Εστιάζουν είναι πάνω μια σου. Αρνητική διαφήμιση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει η χθεσινή και η σημερινή μέρα λίγο καλύτερα, να διορθωθούν λίγο αυτό που λένε ο αλγόριθμος. Θα δούμε αύριο. Το περιμένουμε. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Για σήμερα έχουμε, κύριε Σαββόπουλε, η ώρα είναι βέβαια 6 και 20 τόσο, αλλά έχουμε ενημέρωση για τα σημερινά που θα ανακοινωθούν? Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Κοιτάξτε, κύριε Νατσούλη, εγώ σε επικοινωνία που είχαμε τον διοικητή του νοσοκομείου μου είπε ότι υπήρχαν εχθές κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, δόθηκαν αρκετά τεστ. 48 νομίζω, 48. Ναι, γύρω στα 50 ήταν, είχε βγει
είχαν βγει πάρα πολλές τεχνικές επαναλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνικές επαναλήψεις αναμπαίνουν στο εργαστήριο από το ίδιο το δείγμα, ναι, και μετά ανάλογα με το πώς βγαίνουν, δηλαδή μπορεί τα 48 να βγουν σε 3-4 δόσεις. Κάποια στιγμή το μεσημέρι μου είχε ανακοινωθεί από το διοικητήριο του νοσοκομείου ότι ήρθαν 8 θετικά. Τα οποία είναι, θετικά. Όμως, είναι σκόρπια. Δεν, είναι, δηλαδή, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους από ό,τι φαίνεται. Είναι σε γεωγραφικές περιοχές λίγο διαφορετικές. Και όταν είναι σκόρπια λίγο... είναι πιο επικίνδυνο, αυτό, είναι αυτό πιο το λέμε συνεχώς. Είναι πιο ανησυχητικό. Είναι πιο ανησυχητικό. Σε κρεμία και εντάξει, πιστεύω ότι θα δούμε αύριο. Ας ελπίσουμε ότι. Να είναι μια μέρα που επάνω δεν θα ζήσουμε τα χειρότερα. Κύριε Σαββοπούλε, τα rapid test του τελευταίου διαστήματος έπαιξαν το δικό τους ρόλο. Μόνοι μας αυτά τα rapid test στην Καστοριά έχουμε πάνω από το 2% το όριο δηλαδή, ναι, για να χτυπήσει κόκκινο. Χθες είχαμε και 6, δηλαδή 6% είναι πολύ πιο πάνω από το 2%. Παίζουν ρόλο και αυτά. Έχω την εντύπωση ότι τα rapid test είναι αυτά που βγαίνουν θετικά. Παίρνονται στο μοριακό εργαστήριο για επανέλεγχο, και ναι, βγαίνουν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, εχθές το 5 που βγήκε, εγώ είχα μια πληροφορία ότι είχαμε μόνο ένα. Ίσως, ας πούμε, από τα 2 ή τα 6 ή κάποια ιδιωτικά εργαστήρια βγήκαν κάποια από αυτά θετικά. Λένε ότι οι ταράπιτες, αυτά που προμηθεύει το ελληνικό δημόσιο, είναι τα πιο αξιόπιστα. Αλλά από όλους φαίνεται ότι αμφισβητείται η αξιοπιστία κατά μεγάλο ποσοστό, δηλαδή το πόσο αξιόπιστα είναι. Τέλος πάντων, είναι το λέτε εσείς αυτό βέβαια είναι... την ώρα που αύριο θα γίνουν στο Άργος και την Πέμπτη ξανά στην Καστοριά. Λέω ξανά ότι το ελληνικό κράτος είπε ότι πήρε από τα πιο αξιόπιστα rapid test, γιατί κυκλοφορούν από πολλές εταιρείες. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα σίγουρα είναι ένα στοιχείο. Όταν ας πούμε πας και κάνεις ένα τυχαίο δείγμα, ναι, σε μια περιοχή και βγάζεις, όταν υπάρχει αυτό το κρίσιμο που λέτε το 2 ή το 3% το ξεπερνάει σε μια δειγματοληψία κατά πολύ, δείχνει τα σημάδια ανησυχίας αυτά που μας ανησυχούν εμάς και που τις τελευταίες μέρες. Έτσι προσπαθούμε λίγο να ο καθένας με τον τρόπο του και με, την, με τις οδηγίες του ΕΔΙ, δηλαδή να προσαρμοστούμε σύμφωνα με αυτά που μας λένε και να γίνουμε ακόμη πιο προσεκτικοί, γιατί είμαστε σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο το οποίο μπορεί να μας αποφέρει το lockdown, το νούμερο 4, το οποίο θα δημιουργήσει μια σειρά προβλήματα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς. Αύριο εσάς σας έχουν πει να ειδοποιήσετε τους τρεις δημάρχους να είναι εκεί. Θα ειδοποιηθούν και άλλοι αύριο να είναι εκεί, νοσοκομείο ή άλλοι οδοί. Πρέπει να είναι μέχρι 9 άτομα. Εντάξει, μέχρι 9 ήταν για την Κοζάνη, αλλά ήταν 19 τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, μέχρι 9 θα πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Θα τους δείτε αύριο. Σε επικοινωνία που είχα πριν από λίγο με τον Περιφερειάρχη θα γίνει όπως στην Κοζάνη, δηλαδή θα μπορούν οι δημοσιογράφοι να πάρουν κάποια πλάνα πριν το ξεκίνημα, ναι, έτσι της... Εντάξει, τα πλάνα λίγη σημασία έχουν. Τι θα πει έχει σημασία, αυτό είναι το... αυτό έχει σημασία, τι θα πει τώρα, περιμένουμε... Τα πλάνα τώρα... Ναι. Εντάξει, είναι για... Αυτή είναι η εντολή το θέμα. Στο αμφιθέατρο κάτω του... της έξω, ναι. Στο αμφιθέατρο θα γίνει, έτσι. Στο αμφιθέατρο, ναι. Λοιπόν, το χώρο μεγάλο, ναι. Η καλύτερη ευχή που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι είναι να έρθει αύριο ο κύριος Χαρδαλιάς, να έχουμε ένα συντονισμό, να αποφύγουμε όμως πάση θυσία το επίπεδο 4. Το επίπεδο 4, ναι. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό η όλο μας είναι αυτή. Πρέπει να κρατήσουμε. Αύριο, ναι. Ωραία. Κύριε Σαββόπουλε, προς το παρόν, γεια σας. Τα λέμε πολύ πιθανότατα αύριο. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.